Καλή σας ημέρα, κύριε Σοφιανέ. Καλημέρα σας. Είναι γνωστό ότι αποφεύγεται να σχολιάζεται εσωκομματικές διαδικασίες άλλων κομμάτων. Όμως το ερώτημα είναι πώς σχολιάζεται έτσι ένα πρώτο σχόλιο τη χθεσινή παρέμβαση Τσίπρα και τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζουμε ότι είναι ένα νέο επεισόδιο σε αυτό το σύριαλ του κατήφορου και του εκφυλισμού του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πέρα από τα πρόσωπα και τις σύντρικες και τα μαχαιρώματα βασίζεται σε έναν πολιτικό εκφυλισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή την περίοδο που μιλάμε ο ΣΥΡΙΖΑ διαγωνίζεται με το ΠΑΣΟΚ σε ένα ρόλο συμπολιτευόμενης αντιπολίτευσης στο Μητσοτάκη. Σε κρίσιμες στιγμές δίνουν στήριξη σε αυτή την κυβέρνηση, όπως πρόσφατα έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης ενώ έχανε τη δεδηλωμένη με το νομοσχέδιο για την τεχνοθεσία και την τεκνοποίηση. Η δική μας προσπάθεια, θα λέγα όλη αυτή την περίοδο, είναι να διαμορφωθεί ένα ισχυρό μέτωπο αντιπολίτευσης. Υπάρχει δυναμική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη, γιατί είναι ένα ερώτημα που απασχολεί τον κόσμο. Είναι όλος αυτός ο κόσμος που βρίσκεται στο δρόμο του αγώνα, που επιβάλλει μια ατζέντα και αναγκάζει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και Νέας Δημοκρατίας να κάνει ελιγμούς, να καθυστερεί, να δυσκολεύεται να περάσει την πολιτική της. Κορονίδα της πολιτικής της είναι το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και βλέπετε πόσο στριμωγμένη είναι πλέον η κυβέρνηση. Υπάρχει ένα ερώτημα, κύριε Σοφιανέ. Βλέπουμε, όπως το περιγράψατε και πριν, αγρότες, φοιτητές στους δρόμους, αυτό εκείνο. Δημιουργούνται κατά τη γνώμη σας οι συνθήκες κινήματος ή είναι κάποιες σπασμωδικές κινήσεις? Δεν είναι, επιτρέψτε μου, δεν είναι καθόλου σπασμωδικές κινήσεις το γεγονός ότι εδώ και δύο μήνες οι φοιτητές και όχι μόνο, οι πανεπιστημιακοί εκπαιδευτικοί έχουν επιβάλει κυριολεκτικά την άρνηση σε αυτή την αντιδραστική στροφή τομή που κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μαζί με τις ίξεις αφήξεις του ΠΑΣΟΚ και τα ναι μεν αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ. Και το λέμε αυτό γιατί η προσπάθεια όλη αυτή, όλο αυτό το κίνημα αυτούς τους δύο μήνες και συνεχίζεται, έχει στριμώξει την κυβέρνηση, έχει κερδίσει την πλειοψηφία της νεολαίας των φοιτητών των δυναμικών ηλικιών σε αντίθεση σε αυτό το νομοσχέδιο που θέλει να περάσει η Νέα Δημοκρατία και συναντιέται φυσικά με τις διεκδικήσεις της αγροτιάς, οι οποίες δεν ήταν ούτε τυχαίες ούτε αυθόρμητες. Οργανώθηκαν, σχεδιάστηκαν με επιμονή, μπλόκο τον μπλόκο, με συζητήσεις, με προσπάθεια αναχέτησης της προπαγάνδας της κυβέρνησης. Δείτε πόσες αλλαγές πήρε από το υποκινούμενη, στο έχουν δίκιο, στην προσπάθεια να τους διασπάσει, στην προσπάθεια δεν θα έρθουν τα τρακτέρ, αλλά τα τρακτέρ ήρθαν, ή τους αγώνες των εργαζομένων που γίνονται, ασχετά αν τα φώτα της δημοσιότητας είναι στον Κασελάκη ή ξέρω εγώ σε ποιον, στον Παλαιοχριστιανό. Έτσι γίνονται σημαντικοί αγώνες σήμερα στους εργατικούς χώρους. Ήταν η απεργία των νοσοκομειακών γιατρών που έφερε στην επικαιρότητα ξανά το θέμα της υγείας και της προσπάθειας του Υπουργού και της Νέας Δημοκρατίας να κάνει απογευματινά ιδιωτικά ιατρία και εγχειρήσεις χωρίς αναισθησιολόγους. Είναι η γενική απεργία που ετοιμάζεται στις 28 Φλεβάρι, ένα χρόνο από το έγκλημα στα Τέμπη. Εδώ, κύριε Σοφιανέ, επιτρέψτε μου, η εξεταστική για τα Τέμπη δείχνει να κλείνει, θα έλεγα, ρονάρον. Υπάρχει το ψήφισμα του Ευρωκοινοβούλιου, υπάρχουν οι αλλαγές στον ποινικό κώδικα. Η εκτίμησή σας είναι ότι αυτό 41% αρχίζει να γκριζάρει? Αυτό το 41% όχι μόνο γκριζάρει, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να περάσει σαν περίπατο, όπως νόμιζαν, την πολιτική τους. Η εξεταστική για τα Τέμπη, η οποία έγινε και συζητάμε για τα Τέμπη, γιατί υπήρξε η πρόταση του ΚΚΕ για την εξεταστική, αλλιώς θα είχε θαυτεί το θέμα, έδειξε την προσπάθεια, την αγωνιώδη προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας αλλά και άλλων να κρύψουν τις πολιτικές αιτίες και να εντοπιστούν μόνο στις ευθύνες που υπάρχουν βεβαίως και σε πρόσωπα. Όμως αυτό το έγκλημα δεν έχει ξεχαστεί και δεν είναι τυχαίο, θα έλεγα, ότι η πανελλαδική γενική απεργία συμπέφτει με τον ένα χρόνο από αυτό το έγκλημα για να φέρει ξανά στην επικαιρότητα αυτό το σύνθημα που συντάραξε χιλιάδες χιλιάδων. Εκατομμύρια βγήκαν στο δρόμο πριν από ένα χρόνο λέγοντας ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας.
και αυτό κατά τη γνώμη μας είναι ένα σημαντικό στοιχείο που επιταχύνει πολιτικές εξελίξεις για να αποτυπωθούν κιόλας και στις ευρωεκλογές. Κύριε Σοφιάν, έχω μια πορεία, θα την εκφράσω. Την έζησα στη γειτονιά σας εκεί κοντά στον Περισσό, σε ένα καφενείο, και μεταφέρω τον αυτούσιο το διάλογο, έτσι πολύ μαζεμένα λόγω του ραδιοφωνικού χρόνου. Ναι. Μήπως η αντιπολίτευση, ενώ εσάς, ενώ το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, οι κομμάτια τους, τμήματά τους καλύτερα, θα έπρεπε να καθίσετε σε ένα τραπέζι και να συζητήσετε τι θέλει η κοινωνία, τι μπορεί να δώσει, τι να την ερμηνεύσετε κατά κάποιο τρόπο. Καταρχάς, σε ένα τραπέζι κάθεται η κυβέρνηση μαζί με το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με άλλες δυνάμεις, στο μεγάλο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο τραπέζι το οποίο καθορίζει, αν θέλετε, τις στρατηγικές και τις πολιτικές καθημερινότητάς μας. Απ' την άλλη, σε αυτό το τραπέζι δεν μπορεί να βρίσκονται οι εργαζόμενοι, ο λαός ο οποίος διεκδικεί, απαιτεί. Ξέρετε, το να λένε έχουν δίκιο οι αγρότες, αλλά να λένε μετά δεν μπορούμε να δώσουμε, όταν δίνουν δισεκατομμύρια για να κάνει πόλεμο το ΝΑΤΟ με τον Ζελένσκι στη Ρωσία, και όταν η πλειοψηφία, η μεγάλη του ελληνικού λαού, λέει σταματήστε τώρα να δίνετε λεφτά σε αυτό το μακελιό, σταματήστε τώρα την εμπλοκή, ή να στέλνει τη φρεγάτα μας στην Ερυθρά Θάλασσα, κοστίζοντας όχι μόνο εκατομμύρια, αλλά βάζοντας σε κίνδυνο τις ζωές των στρατιωτών μας, των ναυτών μας, αλλά και τους σχεδιασμούς στους οποίους εμπλέκεται η Ελλάδα. Υπάρχει σύγκρουση πολιτικών. Όποια πέτρα και αν σηκώσεις, θα βρεις την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα βρεις την πράσινη μετάβαση, θα βρεις την πολιτική της λιτότητας, τη δημοσιονομική σταθερότητα, θα βρεις μια σειρά επιλογές οι οποίες συγκρούονται με τη ζωή μας, με την καθημερινότητά μας. Και δεν είναι τυχαίο, να θυμίσουμε και αυτό στους φίλους που λένε αυτό, το καθίσου τραπέζι, ο Πρωθυπουργός είπε ανήκουμε στη Δύση, γι' αυτό πρέπει να έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ανήκουμε στη Δύση, γι' αυτό πρέπει να έχουμε γονέας 1 και 2, όπως λέει το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό γονικής σχέσης. Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ψηφισμένο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα υπάρχει σύγκρουση στρατηγικών αλλά και άμεσων πολιτικών. Και αυτό πρέπει να εκφραστεί και πολιτικά. Έχουμε τις ευρωεκλογές μπροστά μας. Ο στόχος Κομμουνιστικού Κόμματος ποιος είναι? Γιατί όσες δημοσκοπήσεις δημοσιεύονται, θα λέγανε, δεν και ιδιαίτερα αισιόδοξες. Ποιο θα ήταν αυτό το ποσοστό που θα χαρακτηρίζατε ως επιτυχία? Κοιτάξτε, εμείς καταρχάς γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει και διευρύνεται και μεγαλώνει ένα ρεύμα που αμφισβητεί αυτή την πολιτική στην πράξη, στο δρόμο. Και αυτό είναι το κρίσιμο στοίχημα για μας. Κάθε μέρα κρίνεται η δυνατότητα του λαού μας οργανωμένα να αντισταθεί σε αυτή την πολιτική που έχει φυσικά τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δεύτερο, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του λαού μας, 30-40%, που βλέπει εχθρικά, που είναι αντίθετο, που συγκρούεται με επιλογές που λένε Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μόνο κόμμα που μπορεί να εκφράσει την αντίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση από θέση αρχών αλλά και μαχητικής δράσης είναι το ΚΚΕ. Άρα λοιπόν αυτός ο κόσμος που θέλει να εκφράσει την αντίθεσή του, που θέλει να εκφράσει αυτή τη διάθεση αμφισβήτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Βρυξελών και των πολιτικών τους, πρέπει να σκεφτεί και πολιτικά και να αντιστοιχίσει αυτή του τη διάθεση με την πολιτική ψήφο στον ΚΚΕ. Κύριε Σοφιάν, είστε απόλυτα σαφής. Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία. Και να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκυριακό.